Εκ μέρους της διοίκησης σωματείου Σπίντεξ, σας φέρουμε το δερμό χαιρετισμό και την αγωνιστικότητα όλων των εργαζομένων στις ταχυμεταφορές Σπίντεξ και πιστεύω και όλων των άλλων χώρων που αφορά την ταχυμεταφορά. Μιλάμε συνέχεια για το νομοσχέδιο Έκτρωμα. Μιλάμε συνέχεια για το Οκτάωρο. Θα πρέπει κάποιος όμως να μιλήσει και νομίζω ότι πρέπει να το πω ότι αυτοί που το ψηφίζουν, και ειδικά ο κύριος Χατζηδάκης, αυτοί που δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο, δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία, που δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι 8 ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι με κρύο, χιόνι, βροχή, έρχονται να ψηφίζουν και να μας λένε ότι αντί για 8 ώρες πάνω στο μηχανάκι, με το κρύο και τη βροχή, κάτσε 10 και 12 ώρες. Ας έρθουν να το δούνε στην πράξη και αν νομίζουν ότι αυτό μπορεί να γίνει έργο, ας έρθουν να το ψηφίσουν. Το λάθος τους αυτό είναι. Και το λάθος το μεγάλο, αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, που δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία, έρχονται να ψηφίσουν για μας. Αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Εμείς είμαστε όμως εδώ, όλοι οι εργαζόμενοι, είτε στις ταχυμεταφορές, είτε οπουδήποτε αλλού, και θα ήθελα να προσθέσω κιόλας, μία που το βλέπω και μπροστά μου, ας έρθουν να κάτσουν 10 ώρες στο γιαπί και στην οικοδομή, να δούνε τι εστί μεροκάματο και πώς κολλάνε το ένσημο οι εργαζόμενοι. Αυτοί που δεν είχαν ποτέ δουλέψει στη ζωή τους. Όσο και ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που δεν έκανε ούτε καν ο πατέρας του, έρχεται να το κάνει αυτός. Αυτούς που ψηφίσαμε για να πάνε εκεί, αυτοί μάλλον που ψηφίσανε τους κυβερνώντες, γιατί τυχαίνει να μην είμαι μέσα σε αυτούς, θα ήθελα να σας πω ότι σας ψηφίσανε για να έχετε να προστατέψετε τα δικαιώματά μας και όχι να τα καταπατήσετε. Ότι να προστατέψετε τα δικαιώματα των πολλών και όχι των λίγων. Αυτοί που ήρθαν και σας πιέσανε να κάνετε αυτό το Έκτρωμα και να το φέρετε για ψήφιση, να ξέρουν πολύ καλά αν σε εσάς σας πείσανε να το κάνετε πράξη και νομοσχέδιο, εμείς στην πράξη θα το καταστρατηγήσουμε. Στην πράξη δεν θα περάσει. Δεν πρόκειται με τίποτα να το αφήσουμε αυτό να γίνει δεκάωρο και δωδεκάωρο στην εργασία μας. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι. Είστε οι θεματοφύλακες των προβλημάτων και των δικαιωμάτων μας, αλλά δυστυχώς κάνετε το αντίθετο. Θα ήθελα να τους πω ότι μέσα που ψηφίζουν, όσοι το ψηφίσουν, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη πρώτα, να δούνε τι πάνε να ψηφίσουν, ας δούνε πού θα καταλήξουν και για ποιο λόγο το ψηφίζουν. Πού είναι το υπέρ και πού είναι το κατά. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Οι απεργίες θα συνεχίζονται, είτε το θέλουν είτε δεν θέλουν. Τα υγιή σωματεία, και καταλαβαίνουν πολύ τι εννοώ, τα υγιή σωματεία και πραγματικά αγωνιστικά σωματεία θα είναι πάντα παρόντα και θα προστατεύουν τους εργαζόμενους του χώρου δουλειά και δεν πρόκειται ποτέ κανένας εργοδότης να τους πιέσει να γίνει αυτό το Έκτρωμα πράξη. Θα μας βρουν απέναντι. Θα κρατηθούμε και δεν θα αφήσουμε τίποτα. Όλοι μαζί στον αγώνα να κρατηθούμε συνάδελφοι και μην τους αφήσουμε να το κάνουν πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και να είστε σίγουροι ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μαζί μας και αυτοί που είναι απόντες σήμερα θα μας ακολουθήσουν στην πορεία γιατί έχει δείξει ο αγώνας πάντα να δικαιώνεται και όχι να χάνεται. Ευχαριστώ πολύ.